Καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε super. Εγώ ξύπνησα πριν από λίγο. Έφτιαξα εννοείται ένα καφεδάκι για να ανοίξει το μάτι μου. Και σήμερα είναι Δευτέρα. Και θα σας πάρω μαζί μου μέχρι και την Παρασκευή να σας δείξω τι θα φάω καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Οπότε σας προτείνω να πάρετε κάτι να φάτε. Γιατί θα πάω τώρα μέσα να φτιάξω πρωινό. Πεινάω πάρα πολύ. Και μας έχει κάνει δώρο ένας φίλος μας ένα protein pancake mix. Το οποίο ανυπομονώ να δοκιμάσω. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει τη εβδομάδα σου από το να φας pancakes. Οπότε πάμε μέσα να φτιάξουμε pancakes. Θέλει, λέει, ένα σκούπ με 65 ml φυτικό γάλα. Πόσο ακριβώς τώρα είναι τα 65 ml δεν ξέρω. Θα βάλω περίπου μισή κούπα. Φαίνεται να είναι μια χαρά. Οπότε για να τα ψήσουμε. Θα βάλω στο τηγανάκι μου ελάχιστο βούτυρο γιατί μου βγαίνουν πολύ καλύτερα με το βούτυρο. Έχει αρκετές φουσκάλες, οπότε λέω να το γυρίσω. Τσουκ. Ουσιαστικά βγήκαν 3 pancakes, 2 πιο μεγάλα και ένα πιο μικρό και θα βάλω και μισή μπανανούλα από πάνω. Και είμαστε έτοιμοι. Παιδιά, είναι σούπερ! Παρεπιπτόντως, δεν ξέρω αν σας είπα ότι εγώ την άλλη εβδομάδα ορκίζομαι. Τελείωσα με το μεταπτυχιακό και μου έχει έρθει μόλις το δώρο μου για την ορκομοσία και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ξέρω τι είναι, αλλά δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Ανυπομονούσα πάρα πολύ για αυτό το δώρο. Για να δούμε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 3:30 και εγώ είμαι έτοιμη να φτιάξω μεσημεριανό. Θα κάνω κοτόπουλο με πατάτες γιατί έχω κάτι μπουτάκια τα οποία τα έχω ξεπαγώσει και έχω και baby πατατούλες. Υπάρχει κάτι καλύτερο από τις baby πατάτες. Για να τα βάλουμε στο φούρνο. Βάζουμε μπόλικο αλατάκι, πιπεράκι, σκόνη σκόρδου και δεντρολίβανο. Λίγο ελαιόλαδο και είμαστε ready για τον φούρνο. Καλή του επιτυχία. Τα λέμε όταν είναι έτοιμο. Έτοιμο λοιπόν το φαγάκι μου, το έχω βάλει στο πιάτο για να φάω. Ακού πόσο κρατσανιστή είναι η πέτσα. Έκανα και μια πολύ μίνι σαλατούλα για να φάω λίγη σαλάτα. Για να κάνουμε και το taste. Είναι πάρα πολύ καλό, οπότε θα κάτσω εγώ τώρα να φάω και θα ανοίξω την κάμερα όταν ξαναπεινάσω. Το απόγευμα τσίμπησα ένα σοκολατάκι που βρήκα τυχαία στο αυτοκίνητο και πήραμε ένα καφεδάκι απ' έξω γιατί είχαμε πολλές δουλειές. Πήγαμε στο καινούριο σπίτι, το οποίο ελπίζω ότι θα είναι σύντομα έτοιμο. Μείνετε συντονισμένοι για το update. Όταν γύρισα σπίτι, φτιάξα την πιο δροσιστική σαλάτα του καλοκαιριού με αγκουράκι, καρπούζι, φέτα και μια σος με βαλσάμικο. Δεν ξέρω αν σας αρέσει το καρπούζι με τη φέτα. Εγώ τελευταία άρχισα να το τρώω, αλλά νομίζω αξίζει να δώσετε μια ευκαιρία σε αυτήν εδώ τη σαλάτα. Και τέλος για την Δευτέρα έβαλα ένα ποτήρι πράσινο τσάι, ναι, σε ποτήρι κρασιού, μόνη μου, για να δω λίγο Netflix. Την Τρίτη το πρωί αποφάσισα να φτιάξω ένα από τα αγαπημένα μου πρωινά, οπότε έψησα στο τηγάνι λίγο bacon και στην συνέχεια έσπασα και ανακάτεψα 2 αυγά με σκοπό να φτιάξω scramble eggs και μπορώ να σου πω ότι okay, καλά πήγε αυτό. Έψησα 2 φέτες του toast. Στη συνέχεια τις άλυψα με Φιλαδέλφια, έβαλα στη δική μου φέτα την ποσότητα αυγού που μου αναλογούσε και το bacon και δεν ξέρω παιδιά πώς κρατήθηκα να βγάλω το πλάνο πριν φάω την πρώτη μπουκιά. Είχα αρκετό edit να κάνω, οπότε με το καφεδάκι μου έκατσα 2-3 ώρες στον υπολογιστή για να ετοιμάσω το βίντεο που λογικά έχεις δει ήδη και στην συνέχεια έκανα κάποιες εξωτερικές δουλειές και πήγα σούπερ μάρκετ. Πίσω στο σπίτι μετά από 2 ώρες περπάτημα, πραγματικά έκανα γύρω στα 5 χιλιόμετρα, στους 35 βαθμούς. Δεν είναι και πάρα πολύ καλή ιδέα μου, όπως καταλαβαίνεις, θα κάνω τις δουλειές μου με τα πόδια σήμερα. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Και τώρα θα πρέπει να φτιάξω να φάω μεσημεριανό, γιατί έχω πεινάσει πάρα πολύ. Πήγα και στο σούπερ μάρκετ και πήρα μερικά πραγματάκια, τα οποία θα σας τα δείξω. Αλλά πριν σας τα δείξω, θέλω να μοιραστώ μαζί σας, παιδιά, την πιο ντροπιαστική στιγμή, πιστεύω, όλη μου τη ζωή. Δεν έχω ντροπή περισσότερο. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Χθες το μεσημέρι ήθελα να παραγγείλω κάτι από το ίντερνετ. Οπότε πήρα την κάρτα μου από το πορτοφόλι που ήταν μέσα στην τσάντα για να το παραγγείλω και μετά δεν την ξαναέβαλα πίσω. Προφανώς αυτό εγώ δεν το θυμόμουν και πήρα την τσαντούλα μου με το πορτοφόλι μέσα χωρίς την κάρτα και πήγα στο σούπερ μάρκετ. Κυρία, πέραν τα πράγματα που θέλω, πηγαίνω στο ταμείο και συνειδητοποιώ εκείνη την ώρα, ευτυχώς πριν μου σκανάρει τα πράγματα η κοπέλα, ότι έχω ξεχάσει την κάρτα μου.
έχω πάει στο σούπερ μάρκετ χωρίς κάρτα και χωρίς λεφτά. Ήθελα, παιδιά, να ανοίξει, γίναμε καταπιεί, πραγματικά. Εν τω μεταξύ ήταν ένας κύριος ο οποίος μου είχε δώσει τη θέση του στο δωμείο για να περάσω πρώτη και έγινα ρεζίλη και σε αυτόν και στην κοπέλα που με κοιτούσε σαν χάνος και δεν ήξερε τι να πει. Και δεν προλάβαινα και να τη πω, κράτησε τα πράγματα, πάω σπίτι, πετάγομαι να πάρω την κάρτα μου και να έρθω, γιατί θα έκλεινε το σούπερ μάρκετ. Οπότε ναι, απλά σηκώθηκα και έφυγα και άφησα τα πράγματα εκεί στο ταμείο. Και εντάξει. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Γράψτε μου κάτι στα σχόλια αν έχετε πάθει κάτι παρόμοιο, σας παρακαλώ. Παρ' όλα αυτά, σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ και κατάφερα να ολοκληρώσω τις αγορές μου. Οπότε για να δούμε τι έχω πάρει. Πήρα μερικά αβοκάντο, πήρα ντοματίνια, πήρα καλαμπόκι, λίγα πατατάκια τα οποία τα έχω ανοίξει ήδη, ψέματα δεν θα σας πω. Γαλοπούλα. Μοτσαρέλα, φέτα και ψωμάκια του τόστ. Τώρα θα φτιάξω μια σούπερ πεντανόστιμη και δροσερή μακάρονο σαλάτα να φάω. Μου έχει περισσέψει αρκετό κοτόπουλο από εχθές που έκανα τα μπούτια και από προηγούμενες μέρες. Οπότε έχω ξεψαχνίσει ένα κομμάτι για να το βάλω στη σαλάτα και πάμε αμέσως να τη φτιάξουμε. Για την μακάρονο σαλάτα, έβρασα πρώτα απ' όλα μερικά μακαρόνια ολικής και ετοίμασα τα λαχανικά μου. Συγκεκριμένα έκοψα ντοματίνια, μισό αγκουράκι και λίγη κόκκινη πιπεριά. Και ετοίμασα την σος. Ουσιαστικά έβαλα 3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι, αρκετή μουστάρδα, λίγο λεμόνι, μία μικρή κουταλιά μαγιονέζα, αλάτι, πιπέρι και λίγο δεντρολίβανο. Ανακάτεψα πολύ καλά. Εδώ ουσιαστικά βλέπεις όλα τα υλικά που χρειάζεσαι για να φτιάξεις τη σαλάτα. Πάνω από τα μακαρόνια έριξα πρώτα το κοτόπουλο, στη συνέχεια τα λαχανικά και το καλύτερο σημείο, την σος. Τα ανακάτεψα πάλι όλα μαζί και ούψ, είχα ξεχάσει να βάλω το καλαμπόκι. Με μία ζελατίνη την αφήνω μισή με μία ώρα στο ψυγείο για να κρυώσει και να δέσει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι full δροσερή, είναι ελαφριά, είναι ακριβώς αυτό που ήθελα αυτή τη στιγμή. Το βράδυ, αλήθεια είναι, δεν πίνουσα πολύ, οπότε έφτιαξα μια πιατέλα με ένα κριτσίνι, λίγο τυρί και μερικά κορόμιλα και έκατσα στον καναπέ να φάω, τσεκάροντας συνεχώς μην μου πέσει το κορόμιλα από την πιατέλα. Αυτά τα νεκταρίνια είναι top, πραγματικά. Είχε έρθει, παιδιά, προχθές η γιαγιά μου από το χωριό και μου είχε φέρει πάρα πολλά φρούτα μες στο ψυγείο. Έχω τόσο φρούτο που δεν ξέρω τι να τα κάνω. Δηλαδή, κάθε αρχίσω να τρώω φρούτο σαλάτες από εδώ και πέρα στο βίντεο, να ξέρετε. Δείτε εδώ τι γίνεται. Εδώ έχουμε κάποιες μπανάνες που είναι έτοιμες να πεθάνουν. Εδώ έχουμε κεράσια, μικρά ροδάκινα. Εδώ πέρα έχουμε κι άλλα ροδάκινα. Και εδώ πέρα έχουμε νεκταρίνια. Και μισό καρπούζι. Πώς να βγω να τα πουλήσω. Α, και εννοείται θα κάνω, παιδιά, ένα καφεδάκι. Εντάξει, αυτό δεν είναι πλάνο. Μισό. Καλύτερα τώρα. Ξέρω ότι σας έχω δείξει άπειρες φορές στα βιντεό μου να κάνω καφέ, αλλά κάνω κάθε μέρα. Να κάνω και νομίζω ότι είναι και το πιο satisfying πράγμα στον κόσμο. This is the glass and this is the ice. Cheers. Παιδιά, αυτό το σπανακόριζο, αλήθεια, είναι top. Είναι όντως έτοιμο σε 30 λεπτά. Ουσιαστικά απλά βάζω λίγο λαδάκι στο τηγάνι και το ρίχνω μέσα. Και με έχει κάνει το συγκεκριμένο να αγαπώ το σπανακόριζο. Ποιος να μου το έλεγε εμένα τώρα αυτό. Βάζω μετά και λεμονάκι, αλατάκι από πάνω και είναι. Οπότε ξεκινάω με λίγο λαδάκι στην κατσαρόλα. Ρίχνω το σπανακόριζο μέσα και το αφήνω να τσιγαριστεί για λίγο. Στη συνέχεια ρίχνω ένα ποτήρι νερό, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Εύκολο, δεν μπορείς να πεις. Και μέχρι να γίνει το σπανακόριζο, έχουν μείνει 2 από αυτά τα παγωτίνια σάντουιτς τα οποία έχω φτιάξει. Έχω ανεβάσει τη συνταγή στο TikTok και έχει γίνει χαμός με αυτή τη συνταγή. Πρέπει να μπείτε να τη δείτε. Οπότε θα φάω ένα. Δεν ξέρω αν είμαι η μόνη που όταν περιμένω να γίνει το φαγητό με πιάνει λιγούρα και τρώω γλυκό, που είναι ό,τι χειρότερο. Πεινάω, την τολμήθηκα και αυτό. Και λίγο αργότερα το σπανακόριζο είναι έτοιμο. Πάντα βάζω λίγο λεμόνι και λίγο αλάτι από πάνω και είναι φουλ θρεπτικό και πεντανόστιμο. Για να κάνουμε το taste. Θα προσπαθήσω να το φάω χωρίς φέτα για να μην απορροφήσει στο σίδηρο. Καλό. Είναι τέλειο. Σούπερ. Μπράβο. 3 ώρες αργότερα περίπου αποφάσισα να κάνω λίγη γυμναστική στο σπίτι για ένα μισάωρο και για βραδινό έφαγα λίγη μακαρόνου σαλάτα που μου είχε περισσέψει από την προηγούμενη μέρα, την οποία συνόδευσα με ένα ποτήρι πράσινο τσάι. Όταν κανονίζεις να πας για μπύρα.
Ευτυχώς ήταν μόνο μια καλοκαιρινή μπόρα και εγώ, όπως βλέπεις, δεν πτωήθηκα και βγήκα για 1, 2, 3, δεν θυμάμαι, ποτηράκια κρασί με τη φίλη μου την Ελένη. Γεια σου, Ελενάκη! Μισό, το δικό σου είναι αυτό. Καλό. Ωραίο. Mm? Η ώρα έχει πάει 3.30. Είχα αρκετή δουλειά στον υπολογιστή και έκατσα μερικές ώρες. Και τώρα έχω πεινάσει και ήρθε η ώρα να κάνω μεσημεριανό. Και επειδή, όπως σας είχα πει, είχε έρθει η γιαγιά από το χωριό. Και πέρα από τα φρούτα έχω και πολλά λαχανικά. Θα κάνω ένα μπριάμ. Εδώ πέρα έχουμε κολοκυθάκι, μελιτζάνα, πατάτα και λίγο σκορδάκι. Όλα τα καλά. Εγώ σας είπα, θα βγω στη λαϊκή να τα πουλήσω, θα έχω επιτυχία. Για πάμε να κάνουμε το πιο νόστιμο μπριάμ που έχεις δει. Ξεκίνησα κόβοντας σε πολύ λεπτά κομμάτια, όσο περισσότερο μπορούσα, τα λαχανικά μου. Και στη συνέχεια τα έβαλα όλα μαζί σε ένα πυρέξ. Πρόσθεσα από πάνω αρκετή κόκκινη σάλτσα, αλάτι, πιπέρι και λίγο σκόρδο. Λίγο ελαιόλαδο και ένα ποτήρι νερό. Τέλος, έβαλα και μερικά μυρωδικά. Δες το τι πολύχρωμο και όμορφο φαίνεται. Πριν το βάλω στο φούρνο, σκέφτηκα να τρίψω και λίγο ανθότυρο. Γενικά μπορείς να βάλεις ό,τι τυρί θέλεις. Και ενδιάμεσα, αφού είχε ψηθεί περίπου μισή ώρα, έβαλα από πάνω μερικές φέτες κασέρι για να αποκτήσει αυτή την crunchy κρούστα που βλέπεις. Εδώ παρακολουθούμε την προσπάθειά μου να κόψω ένα κομμάτι, το οποίο τελικά συνόδευσα με μία φρυγανιά γουάσα και λίγη φέτα. Μετά το φαγητό θυμήθηκα ότι είχα στην κατάψυξη μερικά παγωτίνια, οπότε δοκίμασα να φάω ένα χωνάκι, ελπίζοντας ότι θα έχει μέσα βανίλια, αλλά τελικά είχε σοκολάτα. Το απόγευμα πήρα ένα δεύτερο καφεδάκι για να κάνω πάλι λίγη γυμναστική στο σπίτι και το βράδυ μάντεψε με αυτή την πιτζάμα τι έφτιαξα να φάω. Απλώσα λοιπόν σε δύο φρυγανιές γουάσα λίγο αβοκάντο, έβαλα από πάνω μερικά κομμένα ντοματίνια και λίγη φέτα και συμπλήρωσα με αλάτι, ρίγανη και λίγο ελαιόλαδο. Είναι πραγματικά πεντανόστιμο αυτό το πιάτο. Την Παρασκευή το πρωί ήθελα κάτι έξτρα δροσιστικό, οπότε αποφάσισα να φτιάξω ένα smoothie bowl με αυτά εδώ τα κόκκινα φρούτα και γι' αυτό το σκοπό τα έβαλα στο blender με λίγο γάλα αμυγδάλου και έκανα 2 λεπτά υπομονή για το πιο υγιεινό και πεντανόστιμο παγωτό του καλοκαιριού. Λοιπόν, που λέτε, έχω καθαρίσει όλο το σπίτι. Έχω σκουπίσει, έχω σουγκαρίσει, έχω ξεσκονίσει, έχω κάνει τα πάντα. Μου μένει μόνο να απλώσω ένα πλυντήριο. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το μπουκάλι. Δεν ξέρω αν είμαι η μόνη που μου βοηθάει τόσο πολύ να έχω τέτοια μπουκάλια στο σπίτι για να πίνω νερό. Έχει εδώ πέρα να δει τι πόση ποσότητα βάζει. Το γεμίζω, τώρα α πούμε έχω μισό λίτρο. Βάζω μέσα και παγάκια και είναι έτσι και παγωμένο και τόσο πολύ μου αρέσει. Πολλές φορές βάζω και φλούδες από φρούτα μέσα ή τύπου από λεμόνι ή πορτοκάλι που έχουν αντιοξειδωτικά και είναι έτσι πιο healthy το νεράκι μου. Ευχαριστώ διάλειμμα για να πιούμε λίγο νερό. Και τώρα θέλω να φτιάξω μεσημεριανό να φάω γιατί έχω πεινάσει. Και θα σας πω τι με προβληματίζει. Παρόλο τη μακαρονοσαλάτα που έφτιαξα τις προάλλες, έχει περισσέψει και άλλο κοτόπουλο. Το έχω κάνει λοιπόν ψύχα το κοτόπουλο και λέω τώρα να φτιάξω μια κοτόπιτα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνω την απόπειρα να φτιάξω κοτόπιτα. Έχω πάρει εδώ χωριάτικο φύλλο από το σούπερ μάρκετ και θα ψάξω τώρα στο ίντερνετ να δω πώς θα την φτιάξω. Θέλω να είστε υπηκεί. Και μια παρένθεση, επειδή με προβλημάτισε πάρα πολύ το κατά πόσο υγιεινό είναι αυτό εδώ το φύλλο, το συγκεκριμένο που είναι χωριάτικο έχει μόνο αλεύρισή του, νερό, αλάτι και παρθένο ελαιόλαδο. Το φύλλο μου έγινε κάπως έτσι, την κατέστρεψα. Θα απλώσω μια στρώση κάτω και μετά μια στρώση πάνω. Τι να κάνω. Για να φτιάξω τη γέμιση, πρώτα απ' όλα τσιγάρισα το κοτόπουλο με λίγη κόκκινη πιπεριά στο τηγάνι. Σε ένα μπολ έβαλα ένα κεσεδάκι γιαούρτι με αρκετή μουστάρδα και ένα αυγό. Τα ανακάτεψα όλα πολύ καλά, στη συνέχεια πρόσθεσα το κοτόπουλο με την πιπεριά και ανακάτεψα πάλι. Τέλος πρόσθεσα τα μπαχαρικά, δηλαδή αλάτι και λίγο τσίλι γιατί μου είχε τελειώσει το πιπέρι και έβαλα από πάνω με ιντανό και άνηθο. Δηλαδή, πάμε να ρίξουμε τη γέμιση πάνω στην πίτα και να την ψήσουμε. Παιδιά, είναι έτοιμη να μπει στο φούρνο. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Την άφησα να ψηθεί για περίπου 40 λεπτά και αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα.
Έβαλα δύο μικρά κομματάκια για να δοκιμάσω ουσιαστικά. Για πρώτη προσπάθεια είναι πολύ καλή. Αυτό που θα ήταν να βάλω λίγο λάδι περισσότερο στα φύλλα ανάμεσα. Την Παρασκευή το απόγευμα προς βράδυ πήγα θερινό σινεμά και έφαγα αρκετά popcorn και ήπια Coca-Cola. Παρεπτόντως η ταινία Elvis πάρα πολύ ωραία, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Και πάλι εδώ από το μέλλον, κάνοντας edit, συνειδητοποιώ ότι πρέπει να κλείσω αυτό το βίντεο και να σας αποχαιρετήσω. Έχω πάρει και το καφεδάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο θέλετε να δείτε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο. Μέχρι τότε να περνάτε super. Πολλά φιλάκια.